Θεσσαλονικιός. Γέννημα θέμα Θεσσαλονικιός. Είστε Αλέξανδρος και στον, από ό,τι άκουγα, στο αθλητικό σωματείο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Ο πατέρας μου έφτιαξε το σωματείο λίγο μετά από τις ημέρες που γεννήθηκα και επειδή ήθελε το σωματείο να έχει ένα κομμάτι από μένα, το ονόμασα για μένα. Το καταλάβατε όμως τώρα τι λέει η Μάρια. Από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Δεν είναι τόσο Αλέξανδρος, Μέγας Αλέξανδρος. Το κατάλαβα. Έχει το αθλητικό ιδεώδες πιο ψηλά, κατάλαβα. Όχι, όχι, το κατάλαβα. Και έχοντας πια έτσι προσφάτως αποφασίσει να μπω και στο πολιτικό στίβο, έχω καταλάβει και τον τρόπο που δουλεύει η πολιτική και κάποια πράγματα που δεν θα κάνουμε και πώς πρέπει να υποθούν. Όχι, δεν έχω. Πάμε στην ερώτηση. Παρά μικρή υπόνοια ότι θα κάνετε τρίπλες. Ναι. Θα κοστίσει το ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο κατεβαίνετε ως υποψήφιος για την Ευρωβουλή το μακεδονικό, η συμφωνία των Πρεσπών? Κοιτάξτε, άμα γιατί θα κοστίσει... Γιατί στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Άμα θα κοστίσει πρέπει να κοιτάξουμε γιατί θα κοστίσει. Έχω την εντύπωση και νομίζω ότι αρκετός κόσμος το έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα αυτό έχει δημιουργηθεί γιατί ο κόσμος διάλεξε να τον ενημερώσουν και όχι να ενημερωθεί. Εγώ με όποιον συζητάω για το συγκεκριμένο θέμα, το μοναδικό που λέω είναι τη δική μου άποψη για το τι συνέβη με την συμφωνία των Πρεσπών και τους παραπέμπω, επειδή νομίζω ότι η συμφωνία δεν είναι κρυφή, η συμφωνία είναι φανερό, ο καθένας άμα την ψάξει μπορεί να τη διαβάσει. Πλήρωσε δηλαδή το μπορεί... εξωτερικό να το ναι, μπορεί να πάρει τη συμφωνία και να τη διαβάσει. Νομίζω ότι όλη αυτή η παραπληροφόρηση είναι μια επένδυση που έχουν γίνει από κομματικές δυνάμεις για να κερδίσουν κάποιους ψήφους στη διάρκεια, το οποίο όμως δυστυχώς όχι μόνο για την κοινωνία σήμερα, όχι μόνο για τους ψηφοφόρους και για τα ίδια αυτά τα κόμματα, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να απολογηθούν στους ψηφοφόρους που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία που είναι ένα ιστορικό κεντροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν είχε αυτές τις τάσεις που έχει τα τελευταία χρόνια και αυτά που ακούγονται. Κύριε Νικολαίδη, αμφισβητείτε πάντως ότι ο πρώτος πρέπει να εξηγήσει είναι αυτός που λαμβάνει μια ιστορική σε κάθε περίπτωση απόφαση. Και το λέω αυτό γιατί πράγματι το πρώτο από μια σειρά συλλαλητηρίων που έγιναν, το πρώτο είχε μια μαζικότητα η οποία ήταν. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν καλά, μεγάλη. Ο κόσμος, και η πρώτη εκτίμηση, η οποία κράτησε περίπου ένα δεκαπενθήμερο και παραπάνω, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν δεν ξέρω εγώ τι. Ο κόσμος καλά έκανε και διαδήλωση. Νομίζω ότι είναι να φέρω το δικαίωμα προς όλες τις παρατάξεις ο κόσμος να διαδηλώνει για πράγματα που πιστεύει και για πράγματα που θέλει να φωνάξει για αυτά που πιστεύει. Τώρα, γιατί διαδήλωσε ο κόσμος? Ο κόσμος νομίζω ότι έχει μια θολή άποψη για τα πράγματα που, αφορούν τη συμφωνία των Πρεσπών. Η πρώτη κουβέντα εγώ που κάνω με ανθρώπους που συζητάω για τη συμφωνία των Πρεσπών είναι: ωραία, έλα λίγο να κάτσουμε να μιλήσουμε. Γιατί το να φωνάζουμε και να βρίζουμε για πολιτικούς λόγους δεν νομίζω σας ότι φωνάζουν, καταλήγει πουθενά. Πριν απαντήσει, σας φωνάζουν, σας βρίζουν στον δρόμο? Δεν με φωνάζουν, δεν με βρίζουν. Με ρωτάνε γιατί είναι Αλέξανδρε. Και εγώ απαντάω και λέω: αυτή η χώρα πώς λεγότανε μέχρι πριν από λίγους μήνες, στα τελευταία 20-25 χρόνια? Εγώ αυτή τη χώρα, στα χαρτιά, στα ονόματα, την ήξερα. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στο εξωτερικό ήταν Φιρόμ, που πάλι εμπεριέχει το Μακεδονία. Και σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά τα χρόνια που αγωνιζόμουν στο εξωτερικό και συμμετείχαν σε κοινές διοργανώσεις, δεν υπήρχε ούτε ένας που να τους έλεγε Φιρόμ. Πώς τους λέγανε? Μασεδόνια τους λέγανε όλα αυτά τα χρόνια. Και ήδη αποκαλούνται έτσι όμως. Λοιπόν, αυτό αποκαλούνται. Αυτό εμένα που κρατάω από όλη τη συμφωνία είναι το γεγονός ότι έπαψε να υπάρχει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που με ενοχλούσε. Δηλαδή, τέλος οι ελευθερωτικές περιθύσεις, τέλος το γεγονός ότι καπελεύοντουσαν την ιστορία μας και την κάνανε δικό τους κομμάτι. Και αυτό νομίζω ότι όποιος διαβάσει τη συμφωνία θα το καταλάβει ότι έχει γίνει με το πλέον εμφατικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για μια συμφωνία που ήρθε κόντρα σε μια αδράνεια κυβερνήσεων 25 και 30 ετών. Από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου να έχω έτσι μια άποψη πολιτική, θυμάμαι πάντα το θέμα να είναι σε μια στασιμότητα. Κανένας δεν τολμούσε να τα ακουμπήσει. Και νομίζω το γεγονός ότι αυτή η χώρα πια θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, έχει αλλάξει το Σύνταγμα, θα αναγκαστεί να κατεβάσει αγάλματα, να κατεβάσει ονόματα, να βάλει διαφορετικές επιγραφές, να αλλάξει στα ίδια της τα βιβλία το γεγονός ότι δεν είμαστε αυτοί που λέγαμε τόσα χρόνια ότι είμαστε. Είμαστε ένα έθνος το οποίο έχει διαφορετικές καταβολές, ήρθε από αλλού, προήρθε από αλλού. Δεν έχουμε καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία, η οποία είναι πια ελληνικό κομμάτι, είναι κομμάτι της ελληνικής κληρονομιάς και της ιστορίας. Θα περάσουν χρόνια βέβαια, κύριε Νικολαίδη, αν μου επιτρέπετε μέχρι αυτό το πράγμα να γίνει. Κοιτάξτε, εδώ ένα νομοσχέδιο κατεβαίνει σε μια χώρα και μέχρι να εφαρμοστεί από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο άρθρο.
πολύ διαφορετική πλήση εγκεφάλου στο τι, από πού προέρχονται. Κοιτάξτε, νομίζω και ότι είναι μια διαδικασία που όντως θα κρατήσει χρόνια από τη μεριά τους και ας μην γελιόμαστε. Ναι, γιατί ακόμα και αν περάσει μια ολόκληρη γενιά από το σχολείο, οι γονείς τους θα έχουν μάθει άλλα στο σχολείο. Διαβάζω διάφορα άρθρα στο εξωτερικό. Διάβασα ένα άρθρο χθες του Deutsche Welle που έκαναν μια αποστολή για μια συνέντευξη και μίλησα με έναν πρώην διπλωμάτη που ήταν στη Σουηδία από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος είπε: εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Η γυναίκα του έλεγε: εγώ συμφωνώ, με πειράζει λίγο, αλλά συμφωνώ. Η κόρη τους έτρεξε για να βγάλει στο νεογέννητο παιδί τους διαβατήριο που να γράφει Ρεπούμπλικα Μακεδονία και όχι Republic of North Macedonia για λόγους να νιώθουν καλά. Δηλαδή. Ούτως ή άλλως θα αλλάξουν τα διαβατήρια. Θα αλλάξουν τα διαβατήρια και αυτά που τσιμπάνε. Και όλοι εμείς που φωνάζουμε στην Μακεδονία μας, όλοι όσοι φωνάζουν στη Μακεδονία μας για το θέμα αυτό της συμφωνίας, να μην ξεχάσουμε ότι είναι κόσμος και πελάτες που ερχόντουσαν για πολλές ξενοδοχειακές και εμπορικές επιχειρήσεις με τα διαβατήρια της Μακεδονίας, γράφανε Ρεπούμπλικα Μακεδονία, δεν είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα τότε. Όπως είπα, είναι ένα καθεστώς παραπληροφόρησης και εκμετάλλευσης της εθνικής συνείδησης κάποιων ανθρώπων που καλά κάνουν και την έχουν εθνική συνείδηση. Έτσι, ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω και ξέρει από πού μέχρι πού ξεκινάει η πατρίδα και η αγάπη για την πατρίδα και πάμε τώρα στο πιο πολιτικό. Αλέξανδρος Νικολαίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Είστε ΣΥΡΙΖΑ, είστε Προοδευτική Συμμαχία, όχι. Είστε. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να έχω βέβαια κομματικούς δεσμούς όλα αυτά τα χρόνια, είμαι ένας απλός ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτικής που ακολουθεί με έβρισκε απόλυτα σύμφωνο σε κοινωνικό επίπεδο, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία επανέφερε το κοινωνικό κράτος, είναι μια κυβέρνηση που φρόντισε τα προβλήματα που υπήρχαν στην αρχή να τα σταθεροποιήσει και στη συνέχεια της πολιτικής να τα καλυτρέψει όσο περισσότερο μπορούσε και είναι η μοναδική κυβέρνηση και είναι το μοναδικό κόμμα, νομίζω, που μιλάει για το θέμα του που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις διακρίσεις, για τους μετανάστες. Το ρώτησα για ένα λόγο, Νίκο. Το ρώτησα γιατί ο συνασπισμός, ας πούμε, είδε και έπαθε να πει ότι δεν έχω πια συνιστώσεις. Ότι με ένα νέο κόμμα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα έχει. Θα λειτουργεί ή στον τρόπο λειτουργίας του πια, έτσι, γιατί τώρα βλέπουμε την ένωση. Σαν να έχει συνιστώσεις και διάφορες φωνές, αλλά ένα κοινό στόχο και ένα κοινό όραμα, ή θα υπάρχει μία φωνή και τέλος. Από την παρουσία μου προχθές στο Γαλάτσι, κατάλαβα ότι πλέον οι κεντρικές και οι κεντροαριστερές δυνάμεις έχουν καταλάβει ότι στο πολύ σημαντικό σταυροδρόμι που βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη, έχουμε περισσότερα που μας ενώνουν παρά που μας χωρίζουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε ότι. Και άκουσα τον κύριο Τσίπρα στην ομιλία του, όταν παρέθεσε τους 7 πυλώνες με τις προγραμματικές, το τι θα κάνουμε, τι θα προσέξουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι άφησε τελευταίο, γιατί πάντα τελευταίο αφήνουμε σε αυτά, το πιο σημαντικό, που είχε να κάνει με το δημοκρατικό άλμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ευρώπη, το οποίο είναι μια κατάσταση στην οποία. Είναι υπεύθυνη για την τεράστια εποχή των ευρωεκλογών σε όλη την Ευρώπη που παρατηρείται. Και αυτό το δημοκρατικό κάλυμα ξεκινάει και τελειώνει στο γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές, οι εκλεγμένοι άνθρωποι, δηλαδή οι μοναδικοί εκλεγμένοι άνθρωποι του λαού στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν την αρχή και το τέλος σε όποιες αποφάσεις παίρνονται εκεί. Αυτή τη δύναμη την έχουν οι τεχνοκράτες, την έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άκρος νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική έχει φέρει με τη σειρά της με την εκμετάλλευση των εργατικών τάξεων, με τους χαμηλούς μισθούς, με τις συμβάσεις εργασίας, έχει φτάσει αυτή την οικονομική εξαθλίωση που με τη σειρά της με συγχωρείτε που δεν σταματάω. Γιατί ξέρετε, επειδή λέτε ότι είπατε ότι σας εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας εκφράζει η κυβέρνηση, έχει κάνει κάποια πράγματα, τα έχει κάνει όλα καλά, γιατί δεν μπορείτε να πείσετε τον κόσμο. Καταρχήν να πεις εγώ. Εγώ ήμουν μέχρι πριν από δύο εβδομάδες στη μεριά του παραλήπτη. Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν, έχοντας υπόψη σας, τι σας έπεισε εσάς. Πώς μπορείτε να πείσετε τον κόσμο, γιατί δεν πείτε τον κόσμο 100%. Γιατί μια κυβέρνηση δεν κάνει πάντα καλά πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος. Και προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα. Κανένας όποιος θεωρεί ότι είναι τέλειος είναι ο χειρότερος από όλους. Άρα λοιπόν δημιουργεί και προβλήματα. Δημιουργεί και προβλήματα. Γιατί να σας ψηφίσουν εσάς. Λοιπόν, ο καθένας. Σας το ξαναλέω ότι είναι τεράστιο. Το ποσοστό, μεγάλο το ποσοστό, τεράστιο, μεγάλο το ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα, πάνω από τη Λάρισα, που θα ψηφίσει και με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρετε, και με βάση την οικονομία να ψηφίσουν κάποιοι, πάλι θα βρουν προβλήματα να βγουν. Γιατί, πώς θα τους πείσετε ότι
Εγώ θέλω εσείς να... καταρχήν πιστήκατε καταρχήν... από τι και πώς θα πιστεύετε στους υπόλοιπους. Λοιπόν, εγώ γιατί, γιατί πιστήκα. Γιατί εγώ κοίταξα την εικόνα που υπήρχε στο κράτος πριν το 2014 και 2015 και την εικόνα που υπάρχει μετά και τις προσπάθειες που έχουν γίνει προς τα ποια κατεύθυνση έχουν γίνει. Στη δική μου, στα δικά μου κριτήρια της πολιτικής, για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς βέβαια να πετύχει όλα αυτά τα οποία ήθελε να πετύχει. Έτσι. Δεν απογοητευτήκατε που τελικά υπηρέτησε ένα μνημόνιο? Νομίζω ότι ήταν ένα μνημόνιο το οποίο το βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να απεμπλακεί από αυτό. Το βρήκε, το έφερε το μνημόνιο. Το έφερε. Ναι, νομίζω ότι ήταν ηλιμένες. Που δεν πέτυχε. Ήταν δηλαδή, ηλιμένες, κατά γενική παραδοχή. Ήταν ηλιμένες αποφάσεις αυτές τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει, αλλά νομίζω με την πάροδο των χρόνων και με την πολιτική την οποία εφέρμοσε στην Ελλάδα πάντα. Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι ο μόνος τρόπος που οι μόνες χώρες που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές που είναι σε μνημόνιο. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια κοινή κοινωνική και δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις χώρες με βάση τα κριτήρια και τις προσταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και θα συνεχίσουμε από εδώ και στο εξής, πάντα στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό το έργο το έφερε εις πέρας. Από τον Αύγουστο και μετά έχουν αλλάξει ο τρόπος που νομοθετούνται και που παίρνουν αποφάσεις στην Ελλάδα. Έτσι, υπάρχει μια συνεννόηση, δεν υπάρχει εξάρτηση πια από την Ευρωπαϊκή. Ένωση. Εγώ αυτό που κάνω όταν μιλάω με τον κόσμο είναι να προσπαθήσω να τους δώσω να καταλάβουν και να θυμηθούν το τι συνέβαινε μέχρι πριν από 5 χρόνια, με ποιον τρόπο και με τι κόπο και με αν υπήρχε κόπος λαμβάνονται από αποφάσεις στην εσωτερική πολιτική και το πόσο επηρεάζονταν ή πόσο ήταν προσταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο αυτά τα χρόνια που μιλάμε υπάρχει μια διαρκής διαπραγμάτευση από τη μεριά της κυβέρνησης που πάντα, πάντα σαν κοινό άξονα έχει το κοινωνικό κράτος και να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει όποιες κοινωνικές ομάδες έχουν πληγεί περισσότερο. Από την περίοδο το ευρώ δεν είναι φετίχ μέχρι αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού που εξήγησε στο Γαλάτσι ποιες ακριβώς διαδικασίες έγιναν για να παραμείνει η Ελλάδα στο στενό πυρήνα της Ευρώπης. Και στη σύγκριση με τον Βέμπερ, που στηρίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που ήθελε το Brexit, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Υπάρχουν όμως αλλαγές και στα μεγάλα κόμματα, στα κόμματα εξουσίας. Και από κάτω υπάρχει ένας κόσμος, πολλής, που είναι το εκλογικό σώμα, ο οποίος τελικά έχετε καταλάβει με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει. Με μια ιδεολογία που είχε πριν 5 χρόνια και που κάπου τη βλέπει στο κόμμα το οποίο ψήφιζε, κάπου δεν την συναντά ακριβώς, με το τι χρήματα έχει στην τσέπη, με τα εθνικά θέματα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Είσαι νέος ψηφίστης. Θεωρώ ότι θα ψηφίσει με κύριο άξονα τη δική του καθημερινότητα, πράγματα που τον ενοχλούν. Παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ψηφίσει με βάση το γεγονός ότι κάποιο οικείο του πρόσωπο μπορεί να αρρώστησε και πριν από 3-4-5 χρόνια, επειδή είναι ανασφάλιστο αυτό το άτομο, να μην μπορούσε να μπει κανένα στα νοσοκομεία, αλλά τώρα πια με το καινούριο κοινωνικό κράτος να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή. Έτσι, ο καθένας έχει δικά του κριτήρια. Σίγουρα θεωρώ ότι, όπως είπα και προηγουμένως, προσπάθειες έγιναν από την κυβέρνηση για πολλά πράγματα. Δεν έχει πετύχει και το γνωρίζει όλα όσα τα οποία θα ήθελα να πετύχει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η πρόθεση και η κατεύθυνση που έχει κινηθεί και εσωτερικά στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη, για το οποίο μιλήσαμε λιγότερο από ό,τι θα ήθελα σήμερα στην παρουσία μου, είναι προς μια κατεύθυνση που είναι καθαρά φιλολαϊκή παρά νεοφιλελεύθερη, που νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται στην Ευρώπη. Βεβαίως, επειδή όπου και αν παρευρεθώ μονοπολούν τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία συζητήσαμε, δεν έχω σχεδόν ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω για τον αθλητισμό. Για τον αθλητισμό, ναι. Το οποίο είναι, σίγουρα δεν είναι ψηλά στην ατζέντα του κάθε Έλληνα που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, κύριε Νικολαίδη, να σου πω το εξής. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από σήμερα ότι έγινε κάποια επεισόδια σε έναν αγώνα κάτω των 19, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο αθλητισμός δεν είναι ο χουλιγανισμός. Ναι, δυστυχώς έχει επικρατήσει όμως να υπάρχουν επεισόδια παντού σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω ποιος είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός δεν είναι ούτε εγώ, ούτε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ούτε η Κατερίνα Στεφανίδη, ούτε οι αθλητές που καταφέραμε και πετύχαμε, τις επιτυχίες που πετύχαμε. Αθλητισμός είναι οι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες αθλητές, παιδιά, τα οποία αναγκάζονται να σταματήσουν τον αθλητισμό στο ερασιτεχνικό επίπεδο, που είναι ερασιτεχνικός ως προς τις απολαβές, αλλά τέρμα επαγγελματικός ως προς υποχρεώσεις, έτσι, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Μέσα όλα αυτά τα χρόνια, που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω καριέρα, λόγω του πολύ δύσκολου τοπίου που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας αθλητής
όπου και να συμμετέχει στο εξωτερικό, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα ισότητας. Οικονομικό εννοείται δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι οι αθλητές, οι Έλληνες αυτή τη στιγμή παρακαλένε για μια χορηγία όχι χρηματών, αλλά αθλητικού υλικού, για να μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις τους χωρίς να τους κορεδεύουν οι άλλοι που τους βλέπουν να τρέχουν με τρύπια κολάν και με τρύπια παπούτσια. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές που έχουν επενδύσει από τότε που θυμούν τον εαυτό τους, όπως έκανα και εγώ, και ο μόνος τρόπος να φτάσουν εκεί είναι με την οικονομική βοήθεια της ίδιας της οικογένειας, και αυτή η οικογένεια πια δεν έχει να προσφέρει αυτή την οικονομική βοήθεια, μοιραία είναι αναγκασμένοι να σταματήσουν αυτή την καριέρα. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή με μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική και η Εθνική Γραμματεία Αθλητισμού κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί και με τα έργα που κάνει με τα στάδια και με αθλητικό εξοπλισμό να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με στην Ελλάδα, νομίζω ότι η αλλαγή μπορεί και πρέπει να έρθει μόνο μέσα από την Ευρώπη, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια ανισότητα μεταξύ αθλητών από διάφορα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Ο Έλληνας αθλητής αυτή τη στιγμή που συμμετέχει στο εξωτερικό δεν έχει σε καμία περίπτωση ούτε τις ευκαιρίες, ούτε τα ίδια χέγγια και τα ίδια εφόδια στην επιτυχία με έναν αθλητή από τη Γερμανία, με έναν αθλητή από τη Γαλλία. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις εκεί. Μιλάμε τώρα για ίσως να μπορέσω, θέλω να προσπαθήσω πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη μου αγάπη με τον αθλητισμό, να καταφέρω να βάλω τον αθλητισμό μέσα στο περισσότερο του κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο, ίσως με κάποια κοινωνικά προγράμματα, με κάποιες κοινωνικές, με κάποιες προσταγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλες τις χώρες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλιση προς τους αθλητές. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου 14 χειρουργία. Από τα 14 έχω πληρώσει τα 13 από την τσέπη μου. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία και σε εσά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Το ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ πότε συμπληρώνεται, πότε ανακοινώνεται όλο το πράγμα. Περιμένουμε κι εμεί να ακούσουμε τα επόμενα ονόματα. Το ρώτησα και εγώ στην Κόφη πριν. Ναι, αλλά το λέω στον υποψήφιο. Δεν έχει ρωτήσει υποψήφιο κάτι παραπάνω. Περιμένουμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Μερικά ονόματα νομίζω ότι είναι ήδη λίγο γνωστά χωρίς να έχουν ανακοινωθεί καν. Νομίζω ότι ο κύριο Δανέλη και η κυρία Κουντουρά από ό,τι ακούγεται θα είναι. Βέβαια περιμένουμε και την. Αυτό το λέω. Νομίζω ότι εγώ από εσάς τα ακούω αυτά, δεν ξέρω από το κόμμα μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Εσείς προσπαθείτε τους αθλητές, αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα αθλητισμός είναι χολιγκανισμός από ό,τι φαίνεται. Γιατί συμβαίνουν επεισόδια ακόμα και στα παιδικά. Και στα γήπεδα που παίζουν παιδιά. Και στα γήπεδα που παίζουν παιδιά. Είναι κομμάτι της κοινωνίας μας και εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Λοιπόν, διαφημίσεις.